Σε αυτό το σημείο έχουμε κάτι, ένα κουτάκι για σένα. Oh. Κουτάκι ή γραμματάκι. Και τα δύο, και τα δύο. Αυτά είναι για σένα. Oh. Ευχαριστώ από εσάς, από την εκπομπή. Θα δείξει. Δεν ξέρω. Τι κάνω, το ανοίγω. Ναι. Τι γράφει, ούτε εμείς ξέρουμε. Λοιπόν, να σας το διαβάσω. Βέβαια. Ηρώ μου, επειδή εχθές έφαγες μόνο ένα, παρένθεση, δύο, τρία, τρεις τελείες, σήμερα είπα να πάρω περισσότερα να τα μοιραστείς με την τόσο όμορφη παρέα που θα είσαι το πρωί. Ιστερόγραφο. Φεύγοντας, άφησα τα παξιμάδια της μαμάς Δόμηνας στο πόμολο της πόρτας. Καλή όρεξη. Αυτός είναι ο Θοδωρής Αντωνιάδης. Είναι εδώ. Θεέ μου, είναι τα αγαπημένα μου παιδιά. Κουράσαμε. Θα τον υποδεχτούμε. Δεν το πιστεύω. Καλημέρα. Είναι γείτονας και φίλος και συνεργάτης και απ' όλα. Παιδιά, στο σεισμό κοιμήθηκα σπίτι του με τα σκυλιά. Κουρτσάκι. Με τα δύο μου σκυλιά. Στο σεισμό το βράδυ μία ώρα. Και εσένα πιο παχύ σε είχα. Τι γίνεται. Δίνει 7 κιλά, δίνει τηλεόραση, αυτό δεν λέω. Αγάπη. Μαζί περάσατε το σεισμό. Ναι, μαζί. Μαζί περνάμε διάφορα για να ακούσει εσένα. Μένουμε πάνω κάτω. Είναι κοινόβιο εντελώς. Γίνεται ο σεισμός μία και έτσι. Δεν σα χωρίσαμε. Δύο σκυλιά πατσαβούρια. Μαλτεζάκια, πατσαβούρια, τα βουτά και έτσι. Δεν ξέρω πώς να τα διαχειριστώ γιατί κοιμάμαι στη σοφίτα που είναι μια σκάλα έτσι και πρέπει να κατέβω με τα δύο σκυλιά και τη σκάλα τρέμοντας και τον παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει, έλα κάτω γρήγορα, κατεβαίνω. Με τα δύο σκυλιά τώρα έτσι. Με τα δύο σκυλιά μου στρώνει κατευθείαν κρεβάτι και κοιμάμαι με τα σκυλιά ήρεμη στο σπίτι. Γιατί ένιωθες πιο ασφαλής κάτω στο σπίτι. Στο ισόγειο κάνεις μια έτσι και βγαίνει. Στον τέταρτο. Εγώ που είμαι στον τέταρτο, πώς θα βγω. Δεν το πιστεύω. Τι να πω τώρα. Πόσα χρόνια είστε έτσι, μένετε κοντά. Θα σου πούμε. Κοντά, πάνω κάτω. Γνωριστήκαμε από τη 10η εντολή για τον Άλφα. Αυτό λέμε για τον. Είναι και. Στον Κοκκινόπουλο. Όπου εγώ έκανα άλλο ένα επεισόδιο. Όταν θυμάμαι το δικό. Ένα επεισόδιο συγκεκριμένο που είχε παίξει ο Θοδωρής, πραγματικά σκιάζομαι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Που είχαν βιάσει μια κοπέλα και κάνανε ένα πάρτι έξω στην παραλία. Ναι. Καλά δεν τα λέω. Ναι, σωστά. Με την Ιζαβέλα. Με την Ιζαβέλα Κογεβίνα. Πω, αυτό μου έρχεται. Έχει στοιχειώσει αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο. Και εμείς το δικό μας ήταν μία μάνα με ένα γιο, που η μάνα συνευρίσκεται ερωτικά με ένα φίλο του γιου. Καλή, το έχω δει και αυτό. Ο γιος βγάζει στο διαδίκτυο. Αλλά δεν ήταν έτσι τρομακτικό. Αυτοκτονεί η μάνα και παίρνει ο γιος ένα όπλο και σκοτώνει κάτι όποιο πάρει. Απλά και εγώ εδώ πρέπει να αναφέρω ότι έχω για την καινούργια σειρά που ξεκινάει τη 10η εντολή, τον καινούργιο κύκλο Κοκκινόπουλος, τώρα στον Αλφα. Wow. Ξεκινάει το Φεβρουάριο. Έκανα, αλήθεια λες. Έκανα ήδη ένα επεισόδιο, το τρίτο. Ενθουσιάστηκα. Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενη. Επιτέλους θα βρω συντροφιά τα βράδια. ναι, κάνει καινούριο κύκλο. Και είμαι πολύ ευτυχής. Όχι σε αυτό που έκανα τώρα, αλλά μας είπε ο Κοκκινόπουλος ότι θα μας ξαναπαντρέψει. Ναι. Το δωρή πώς είναι η ώρα. Λίγο σκεφτικό. Ωραία, κοίταξε τώρα είναι. Τώρα τι έκανε, παιδιά, πάρτε. Παιδιά, ναι, είναι για όλου. Λέγε εσύ, θα το μοιραστούμε. Είναι κρουασίνια σκέτα. Ναι, πάει λίγο. Πάρα πολύ. Γιατί είπαμε ότι αδυνάτησε. Αχ, τι ωραίο μυρίζουνε. Παιδιά, πολύ φαΐ σήμερα. Τι γίνεται. Εσύ δεν θέλει, Κωνσταντίνο. Εγώ θέλω να είναι καθαρό. Δεν θέλω να μιλάω. Να μην φτύνουμε μετά. Σουσάμια. Να σου πω τώρα για αυτό που πε. Καλή, μην πουκωθείτε και δεν μιλάτε. Εδώ είναι μια φίλη που είναι για πες. Είναι και αυτό δεν το λέω τώρα. Το ξέρει γιατί εγώ είμαι. Πρέπει να σου το πω, είμαι τρακαρισμένος. Δεν μου είναι εύκολο αυτό και το ξέρει πολύ καλά. Ναι, δεν το έχουμε τώρα. Γιατί είναι ένα κλαμπάκι. Είμαι έχω τρακ και το λέω. Δηλαδή, ξέρεις, δεν μπορώ να το κρύψω γιατί μπορεί να φαίνεται κιόλα. Πόσα χρόνια μετράει η φιλία σας? Είμασταν 10 χρόνια. 10. Γνωριστήκατε μέσω δουλειά. Στην 10η εντολή. Έκτοτε λοιπόν κάναμε και θέατρο που έχουμε κάνει πολύ μαζί. Αλλά είναι μετά την αδελφή μου που λατρεύω, είναι η δεύτερη αδελφή μου. Δηλαδή πραγματικά είμαστε συγγενείς. Εσύ το έχεις ζήσει, γιατί είσαι σε μια πολυκατοικία που είστε όλοι φίλοι. Λοιπόν, τι ωραίο είναι αυτό, να έχεις την ανασφάλεια, γιατί εγώ ο άντρας μου μακριά, η κόρη μου μακριά. Εγώ με τα δύο σκυλιά, μία τρελή γεροντοκόρη, κατεβαίνω με την. Παιδιά, θα σας πω τώρα. Η Ρο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ δοτικός. Είναι πάρα πολύ διακριτική, που για μένα στη φιλία αυτό είναι προσώνικο. Πάρα πολύ.
Έχει ένα συνδυασμό πρόνοια και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Ζώδιο είσαι. Λοιπόν, ακούστε τι είμαι για να καταλάβετε. Ζυγός. Είμαι ζυγός με υδροχό και 5 σκορπιούς. Εδώ ταιριάζουμε γιατί εγώ είμαι υδροχός με δίδυμο, οπότε έχουμε τους αέριδες και μάλλον. Εγώ ευτυχώς πάει και έρχεται. Σκορπιό και με. Έχει συμβεί κάτι στη σχέση σας στη φιλική τόσα χρόνια που να το θυμάστε με γέλιο, ας πούμε κάτι απρόσμενο. Όχι, δεν είναι πολλά. Χιλιάδες πράγματα. Δεν είναι. Πείτε το πιο δυνατό, ας πούμε, που σας έρχεται στο μυαλό. Ας πούμε στο θέατρο, παίζαμε την Κοπενχάγη πριν 2 χρόνια. Δραματικό έργο, έτσι. Ναι. Και πολύ βαρύ. Κάνει ο Βασίλης ο Ρίσβας ένα σαρδάμ που πρέπει να μου πει και εσύ όμως. Και λέει και χι όμως. Και σε έχει συνευρικό. Όχι, ναι, ο Βασίλης κρατιέται. Η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης κρατιέται. Είναι κύριος. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε. Εγώ δεν ξέρω. Βέβαια, τα λέμε όλα γελαστά. Έχουμε φύγει από τη σκηνή. Τούτο εδώ κάνει το Χάιμπζενμπεργκ και έχει να πει ένα μονόλογο με τα μαθηματικά τεράστιο. Και δεν λέει, λέει την αρχή και το τέλος. Επίσης, ότι αυτό που παθαίνουμε με την ηρωίνα είναι ότι πέφτουμε στο ίσωμα, στο σπίτι μας. Αυτό. Τι λέει. Όχι, πέφτω. Δηλαδή, περπατάς, πέφτεις. Είμαι στην κορυφή στις πτώσεις. Και είμαι μία μέρα στο σπίτι φοβερό, με την κόρη μου. Όπου είμαι πολύ χαρούμενη για κάποιο λόγο, δεν θυμάμαι τώρα τι. Και τους λέω πως καθόμαστε στο τραπέζι με το σπίτι μου, έτσι πάτωμα. Και λέω, αχ, παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενη. Εγώ δεν πήρα κοκακόλα σημειωτέων. Και τους λέω, είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα, θα πιω μια κοκακόλα. Και σηκώνομαι και. Κάτω, κατευθείαν. Στο ίσωμα. Εκεί φύγαν όλοι. Είσαι έτσι πλακατζού στη σχέση σου, στις παρέες σου. Πολύ. Είσαι η χαρά της παρέας που πας έτσι και τους ζωντανεύεις όλες. Πολύ αισιόδοξη, η χαρά της παρέας. Πάντα έχω θετική ενέργεια και τη μεταφέρω και στους άλλους. Τι ωραίο αυτό. Να φαίνεται κιόλας. Δηλαδή και με το σεισμό που είχα, παιδιά, ειλικρινά είχα πεθάνει από το φόβο. Εγώ γέλαγα. Γέλαγα όχι με το σεισμό, γιατί με την Ηρώ, η οποία κατεβαίνει σε μια βάκα. Με τα κλαδιά τη λοιπόν, όχι πραγματικά. Δηλαδή φορά γιατί δεν μπορώ. Και δεν είχε και παράσταση την Δευτέρα. Όχι, είχε δουλειά. Όχι, με 2 σκυλιά έτσι. Αυτό φανταστείτε. Και το μαλλί, το. Σε μαλλιά σου είναι. Νύχτα. Με το μαλλί έτσι. Για να καταλάβει πόσο διακριτική είναι τώρα. Πώς δεν είσαι με κανένα ρόλι. Μου λέει, είμαι πάρα πολύ διακριτική. Δεν θέλω να σα μιλήσω. Θα πάω να κοιμηθώ στο αμάξι. Δηλαδή για να σου δώσω να καταλάβει. Το εννοούσε. Είχα πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου μαζί για να κοιμηθώ στο αμάξι. Θα πάω να κοιμηθώ στο αμάξι. Καλά, τόσο πολύ φοβήθηκε. Ναι, γιατί εγώ στο τέταρτο πάω και έρχομαι. Ναι, εγώ είμαι λυκαβητό. Καλέ, κολονάκι, βέρος ο Αντώνης. Είναι βράχος. Έχει δόνηση όμως. Άλλο που δεν πέφτει. Α, και τουί του λέω. Του λέω, εντάξει, κοίταξε να δεις, του λέω τώρα. Μπορούσα να κάτσω και πάνω. Διότι οι Κινέζοι στους σεισμούς, πάνω. Παιδιά, μου λέγει άλλα αυτά, τώρα δεν τα λέει. Μου λέγει να βγω και να περιμένω να κάτσω στα ερείπια, στην κορυφή. Μου είπε ότι αν πέσει πάνω το σπίτι, εκεί θα βρεις αυτό, θα πεις στο παιδί. Καλά, έχω πάλι τα επιβίωνα στη θάλασσα. Ούτε διαθήκη, όχι, πιο πρακτικά πράγματα. Εγώ ήμουν στη θάλασσα, λέω πάλι θα επιβίωνα. Εφτάψε. Παιδιά, εγώ δεν το κατάλαβα. Στο ίδιο σπίτι, στην ίδια πολυκατοικία, δεν το κατάλαβα. Η κόρη σου είναι το ίδιο σαν και σένα, έτσι, έξω καρδιά. Ναι, είναι, η κόρη μου είναι πιο κοινική απέναντι στα πράγματα. Έχει ένα κινησμό απίστευτο, αλλά έχει χιούμορ. Και το χιούμορ της είναι μαύρο, κοινικό κι αυτό. Πώς δεν ήθελε έτσι να ακολουθήσει τον δρόμο της μαμάς? Καθόλου δεν το ήθελε. Ενώ έχει καλλιτεχνικές, ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία, τραγουδάει. Και εσύ ζωγραφίζεις. Ναι. Το κάνει μόνο για εκτόνωση. Η ιατρική ήταν από μικρό μέσα στην ψυχοσύνθεσή της. Σε ποιον μοιάζει, σε ένα ή στον πατέρα της? Στον μπαμπά της. Έχει, αν τη δεις, σασουλούπι, ναι. Αλλά αν την παρατηρήσει, έχει τα χαρακτηριστικά του πατέρα της, όπως κάθε κόρη. Ωραία, λοιπόν, θα περάσουμε έτσι. Ναι, και μετά να πούμε και για το θάνατο και την κόρη. Θα μιλήσουμε, θα πούμε πολλά. Θα περάσουμε γρήγορα σε διαφημίσεις και έχουμε πολλά να πούμε για το θάνατο και την κόρη. Μία παράσταση. Στο θέατρο Καρέζη, σε σκηνοθεσία του υπέροχου Κώστα Καζάκου. Που έχεις κάνει εσύ τη μετάφραση, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
δεν σηκώθηκε ούτε ένας. Καθίσαμε εδώ και συζητάμε. Τόσο ωραία είναι η παρέα σας, πραγματικά. Ευχαριστούμε και εσείς όμως. Είστε το εκπέμπτο. Αυτό λέγαμε και... πολύ ωραίο παρεάκι. Κρίμα που παίζετε σε διαφορετικές παραστάσεις. Κοίταξε, έχουμε κάτι πολύ θέατρο μαζί. Το Νατ, την Κοπενχάγη. Την Κοπενχάγη. Την Γιάννη Μαργαρίτη. Στο Θεσσαλικό κάνατε μαζί δουλειές. Όχι, δεν γνωριζόμαστε. Τότε γνωριστήκαμε εκείνη την περίοδο. Αυτό... Και αυτός δούλευε φουλ τότε. Ήταν με τον Μιχαηλίδη. Και μετά και στο θέατρο. Ήταν στον Τέχνης. Δεν πού να τον βρω να τον πάρω στο Θεσσαλικό να του κάνουμε πρόταση. Και τώρα ήταν πολύ άσχημο. Ναι, τώρα ναι. Είμαστε στην Θεσσαλονίκη, αρχίσαμε δεύτερη χρονιά. Αν θέλετε να σας πω έτσι δύο λόγια γρήγορα. Παρουσιάστηκε εδώ. Και τι μας λέει η Ρόμπερτ. Ποντικοπαγίδα. Ποντικοπαγίδα. Φυλάξτε τα ρολόγια το τέλος. Να σου πω κάτι, αυτή η παράσταση μας έχει στοιχειώσει και αυτή η παράσταση. Παιδιά, από πέρσι με τον Ευθύμη. Δεν ξέρω αν μας έβλεπες καθόλου πέρσι με την Ποντικοπαγίδα. Οπότε θέλαμε να αλλάξουμε ένα θέμα και να πάμε σε ένα επόμενο. Έλεγε ο Ευθύμης. Ποντικοπαγίδα. Το έχεις δει ποτέ. Είναι ένα έργο. Με συγχωρείς. Είχε ξεκινήσει εκπομπή. Α, μπορεί, ναι, τώρα δεν το. Το θυμάσαι. Είχα ξανάρθει. Βέβαια έχει ξανάρθει. Δεν ήσουν μόνη σου. Μόνο και τα παιδιά είχαν έρθει. Μπράβο, με την Κατερίνα. Είχαν έρθει νομίζω και τα παιδιά. Πάμε δεύτερη χρονιά. Δόξα τω Θεώ. Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Αρχίσαμε Θεσσαλονίκη. Κάναμε αναρτήρια δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Δόξα τω Θεώ, πήγε πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη αγκάλια στην παράσταση φοβερά, συγκινητικά, έτσι. Τι ωραία. Πήραμε παράταση. Ποια έπρεπε να γυρίσουμε πίσω, δηλαδή, στην Αθήνα. Είναι παιδική παράσταση. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Καθόλου παιδική. Θρίλερ. Είναι Αγκάθα Κρίστη, είναι το πιο πολυπαιγμένο έργο στον κόσμο. 64 χρόνια παίζεται ανελιπώς. Όχι, άλλη μόνο. Τι. Χειμώνα καλοκαίρι, εγώ πειράζω. Εμείς έχουμε την παιδική παράσταση με τον ίδιο τίτλο. Γιατί ακούγεται η Ποντικοπαγίδα και λίγο σαφρικό. Και είναι παιδιά, η σκηνοθεσία είναι του καταπληκτικού που είναι και δάσκαλος ο Μανουσάκης. Με τον Γιάννη τον Αϊβάζη, τη Μαριάννα τον Ντουμασάτου, την Κάτια την Νικολαίδου, την Όλγα την Πολίτου, τον Γιώργο τον Ματαράκα, τον Πέτρο τον Ξεκού και τον Λευτέρη τον Δημηρόπουλο. Έτσι με τη φροντίδα και την ομπρέλα της ασφάλειας παραγωγής της οικογένειας Λεμπέση. Αρχίσαμε χτες, πρεμιέρα στην Αθήνα, πήγαμε δόξα τω Θεώ και σας περιμένουμε οπωσδήποτε. Ωραία. Παιδιά, σας αρέσει γιατί είναι ένα έργο κλασικό και εντάξει, Αγκάθα Κρίστη είναι... Και ο Θοδωρής είναι πολύ κακός σε αυτή την παράσταση. Εσύ έχεις προλάβει παρόλα αυτά να πας να τον λοιπόν, ναι, εγώ το είδα πέρυσι. Το είχε δει πέρυσι. Είναι πολύ ωραία παράσταση, αξίζει με όλο αυτό το κάστ ηθοποιών, Μανουσάκης, Λεμπέση στην κεφαλή της παραγωγής. Yeah. Οπότε νομίζω είναι μια παράσταση που εγγυάται. Αλλά δεν θα σε διαφημίζω εγώ. Τη δική σου παράσταση δεν λοιπόν, θα σου πει. Αυτό. Που έχει αφιερώσει τόσο χρόνο. Ο Θάνατος και η Κόρη του Άριελ Ντόρφμαν είναι ένα έργο που νομίζω ότι μόνο ο Κώστας Καζάκος θα μπορούσε να του δώσει τη σφραγίδα αυτή του πολιτικού θρίλερ. Γιατί για πολιτικό θρίλερ πρόκειται. Είναι ακριβώς στο πέρασμα, στη μετάβαση από τη Χούντα στη Χιλή, στην περίοδο της μεταπολίτευσης, όταν έπεσε ο Πινοσέ. Αυτό θα έχει περίπου σκηνικά, κουστούμια. Ναι, είναι σύγχρονο, έχουμε βλέπουμε και φωτογραφίες. Βλέπουμε και πλάνα αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι λοιπόν η περίοδος εκείνη, όπου, μια περίοδος που έχει βιώσει και η Ελλάδα, έτσι, μια Χούντα. Έχουμε βιώσει και εμείς, έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με τους Χιλιανούς, με τους Αργεντινούς. Είμαστε λαοί ίδιοι και ως προς τις εκδηλώσεις μας, ζεστοί λαοί, εξωστρεφείς λαοί που βιώσαμε μια Χούντα και ο καθένας που δεν ξέρει μπορεί να έρθει να μάθει τι σημαίνει φασισμός και αυτοί που ξέρουν αλλά ξέχασαν είναι καλό να θυμούνται. Το έργο Αφορμή να ανέβει ήταν τα ανησυχητικά ποσοστά, για να πούμε και κάτι, ξέρεις λίγο πιο, να το σοβαρέψω λίγο, ήταν τα ανησυχητικά ποσοστά των φασιστικών κομμάτων ανά την Ευρώπη. Τρομερή άνοδος αυτών των ανθρώπων και καλό είναι, επειδή κάποιοι ψηφίζουν για πλάκα τέτοια κόμματα, καλό είναι να ξέρουν τι σημαίνει πρώτα φασισμός, τι σημαίνει Χούντα και μετά να πάνε να βάλουν το χέρι στην κάλπη. Τώρα όμως, πες μας λίγο... Εκεί αποσκοπεί λοιπόν το ανέβασμα του έργου. Το story, το story είναι μια γυναίκα, φοιτήτρια ιατρικής, τη σύμπτωση, την περίοδο της δικτατορίας του Πινοσέτ που κράτησε 17 χρόνια, βασανίστηκε άσχημα, άγρια στα υπόγεια της Χούντας, βιάστηκε επανειλημμένα, εκτός των άλλων και από έναν γιατρό.
ο οποίος ήταν αρχιβασανιστής και ήτο εκεί για να αποφαίνεται μέχρι ποιου βαθμού βασανιστήρια μπορούσαν να αντέξουν οι κρατούμενοι. Γιατί στη Χούντα είχαν τέτοιου. Αυτό το συνέστημα. Mm. Αυτή η γυναίκα λοιπόν 15 χρόνια μετά, κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, στην πρώιμη περίοδο της μεταπολίτευσης, με άντρα πολιτικό της μεταπολίτευσης, αναγνωρίζει τυχαία, μετά από μια επίσκεψη που κάνει ένας γιατρός στο σπίτι του τυχαία, τη φωνή του γιατρού βασανιστή της. Δεν τον είχε δει ποτέ δηλαδή. Ποτέ, γιατί της είχαν δεμένα μάτια. Να. Και αναγνωρίζει τη φωνή 15 χρόνια και μετά. Και τη μυρωδιά του που είναι φοβερό. Και τη μυρωδιά και το δέρμα, που... όλα αυτά. Λοιπόν, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα μέσα σου, πόσο έχει καταγραφεί που 15 χρόνια μετά. Και τίθενται τώρα τα θέματα, τα εξής. Τα συνειδησιακά, να αυτοδικήσει, να τον παραπέμψει, μιας και υπάρχει η καριέρα του συζύγου, μια καριέρα πολιτικού που μπορεί να τον καταστρέψει. Αυτή δεν έχει ανοίξει το στόμα της χρόνια να πει τι της συνέβη. Δεν το έχει εξομολογηθεί σε κανένα. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε καν στον άντρα της. Ελάχιστα γνώριζε και ο άντρας της. Γιατί όμως το έκανε τον παγιδεύει λοιπόν τον γιατρό, τον κάνει θύμα, γίνεται θήτης αυτή και προσπαθεί να κάνει μια ιδιωτική δίκη, να τον δικάσει ιδιωτικά. Να του αποσπάσει ομολογία. Ότι ξέρει ποιος είναι. Βεβαίως. Με ποιον τρόπο θέλει να τον τιμωρήσει. Ωραία σχέση για να την δει στο θέατρο. Φοβερή σχέση για να την δει στο θέατρο. Πολύ, είναι η γάτα με το ποντίκι. Πώς θέλει να τον εκδικηθεί τελικά, τι αποφασίζει. Αυτή... Είναι ο Καζάκος αυτό το ρόλο. Ο Καζάκος το έχει σκηνοθετήσει. Δεν παίζει καθόλου. Τώρα θα μιλήσω, θα κάνω ειδική μνήμα στους συναδέλφους γιατί μου δώσανε τόσα πράγματα. Είναι απλόχερη στο να δίνουν στη σκηνή, εσείς το καταλαβαίνετε τι σημαίνει να δίνεις. Ήταν και δάσκαλος του Θοδωρή, είναι ο Θοδωρής ο Γράμψας και ο Κώστας ο Μπάρας. Τρεις άνθρωποι που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά σκηνικά και που όμως δέσαμε τόσο πολύ γιατί προσφέραμε τόσο πολύ ένας τον άλλον. Μου έδωσαν απλόχερα το 100%. Πολύ ωραίο αυτό. Και χαίρομαι γιατί αυτός ο ρόλος. Επειδή η γυναίκα είναι η ευάλωτη, η γυναίκα είναι αυτή που κινεί τα νήματα στο έργο. Αν δεν έχεις τους δύο άντρες στυλοβάτες, δηλαδή είναι εύκολο να καταρρεύσει αυτό το οικοδόμημα. Ήτανε τόσο, το λέω και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, απλόχερα μου δόθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και ο Καζάκος μου έκανε αποδόμηση της ηρώς και με επαναδόμησε σαν... Παουλίνα, σαν την ηρωίδα, αλλά τόσο ωραία, ξέρεις, χωρίς ξύλο, χαστούκια, βρισχές, προσβολές, που συνήθως τραβάμε εμείς οι σκηνοθέτες. Ήταν εξαιρετική. Ποιες μέρες είστε? Παίζουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή στις 9 και 4 και Τετάρτη απογευματινή στις 6 και 4. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το θέμα μας τώρα που θα συνεχίσουμε... Ένα λεπτό να πάρω από το χρόνο να πω ότι η σκηνογραφία ανήκει και η ενδυματολογία στο Δημήτρη Κακριδά. Και τον ευχαριστούμε πολύ και αυτόν για τη συμμετοχή του. Είναι εξαιρετικό, παιδιά, να το δείτε πραγματικά. Είναι γροθιά στο μα μόνο που μας το περιγράφεις. Είναι σαν να βλέπεις ντοκιμαντέρ. Είναι μας μόνο σαν δίνεις το έδεν. Και εντωμεταξύ είναι γροθιά στο μα. Είναι αληθινή. Είναι και γερούς λίτες, δεν είναι δηλαδή. Αλλά έχει άρση της βαρύτητας με εξαιρετικό χιούμορ. Γιατί ο συγγραφέας έχει βάλει στις πιο δυνατές στιγμές που σου πιάνεται το στομάχι. Μία ατάκα με την οποία λύνεσαι. Και αποφορτίζεσαι εσύ σαν θεατής. Πώς είναι η ζωή, εκεί που είναι σημαντικό και αυτό. Βέβαια, κύριε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μετά... Να υπάρχει μια εναλλαγή συναισθημάτων. Με μεγάλους, ωραίους έτσι ρόλους να τους ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Θα την κρατήσουμε στην παρέα μας. Γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις γυναίκες. Πραγματικά θα μιλήσουμε για την κακοποίηση των γυναικών εν ώψη τώρα της 25ης Νοεμβρίου. Που είναι η μέρα κατά της κακοποίησης των γυναικών, έχουμε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, την πρόεδρο και ιδρύτρια της Win Ελλάς, αυτής της μη και ορθοσκοπικής οργάνωσης. Πάμε να υποδεχθούμε τη Μάντα Παπαδάκου.